Και πάμε τώρα να συζητήσουμε για το πώς θα χρησιμοποιούμε τις δομές στην πράξη. Γιατί τώρα ένα αξιοπρεπές πρόγραμμα που κάνει όντως μια δουλειά, χωρίς να έχει δομές μέσα, δεν νοείται σχεδόν να έχει υπόψη σου. Οπότε πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Καταρχάς να μιλήσουμε για το ίσον, δηλαδή για τον τελεστή εκχώρησης καταχώρησης. Πώς λειτουργεί δηλαδή σε συνδυασμό με τις δομές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μεταβλητές μιας δομής αποθηκεύονται σε διαδοχικές θέσεις της μνήμης, το οποίο το αναφέραμε και προηγουμένως. Έχουμε δικαίωμα να καταχωρήσουμε ένα στιγμιότυπο μιας δομής σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ακριβώς όπως το κάνουμε με τις μεταβλητές. Δηλαδή, όταν γράφω χ ίσον ψ, για παράδειγμα, και αυτές οι μεταβλητές είναι ακέραιες, αυτό το οποίο γίνεται στη μνήμη, και με ενδιαφέρει ιδιαίτερως πάντα η μνήμη, όπως έχουμε πει, είναι το εξής. Αν το ψ, ας πούμε, έχει την τιμή 4, αυτό που γίνεται είναι ότι εδώ έρχεται και αντιγράφεται η τιμή 4. Στην πραγματικότητα, ο μεταβλητής δεν κοιτάει όλα αυτά, πρέπει να έχει υπόψη. Αυτό τα οποία κάνει είναι ότι πηγαίνει και παίρνει μια κόπια των bits όπως είναι και πάει και τα κοπανάει εδώ. Εντάξει. Άρα λοιπόν αντιγράφεται το 4 ακριβώς για τον λόγο ότι έχουμε την κωδικοποίηση του αριθμού 4 στη μνήμη, στη μεταβλητή ψ. Πολύ ωραία. Τι γίνεται τώρα όμως, αν αντί για την ακέραια μεταβλητή έχω έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος είναι μια δομή την οποία έχω ορίσει εδώ. Ας δούμε το παράδειγμα. Struct point α, struct point β. Έχουμε δύο points και αυτό το οποίο γίνεται στη μνήμη, όπως είπαμε, είναι ότι θα πάει και θα δεσμεύσει χώρο για τη μεταβλητή α, η οποία είναι ένα struct point, δηλαδή έχει το χ της και το ψ της, και ομοίως η μεταβλητή β, η οποία είναι και αυτή ένα struct point, έχει και αυτή το χ της και το ψ της, έτσι. Άρα τώρα, αυτό το οποίο γράφουν οι επόμενες εντολές είναι το εξής. Είναι, λέει, α.χ με το 10, άρα πηγαίνει και αποθηκεύει στη μεταβλητή χ του στιγμιοτύπου α την τιμή 10, και α.ψ 5, άρα πηγαίνει και αποθηκεύει στη μεταβλητή ψ του στιγμιοτύπου α την τιμή 5. Αμέσως μετά, όταν γράφω εγώ β ίσον α και θέλω να το οραματιστήσει έτσι για κάποιο λόγο, πηγαίνει και κάνει μια κόπια του στιγμιοτύπου της δομής α, αλλά δεν κοιτάει και πολλά. Παίρνει ένα τα μπιτάκια, αν θες, και πηγαίνει και τα αντιγράφει εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα θα έχουμε το 10 και εδώ το 5, αλλά η αντιγραφή έχει γίνει bit by bit. Εντάξει, γίνεται λοιπόν μια αντιγραφή των bits. Και έτσι, όταν με το καλό θα πάω να τυπώσω μετά το β.χ, β.ψ, αυτό το οποίο σημαίνει ότι θα τυπωθεί το 10 και το 5, δηλαδή η επιθυμητή ενέργεια την οποία ήθελα να κάνω, όντως το κατάφερα. Και το λέω σε τη διαστολή με κάτι το οποίο θα προκύψει μετά, έτσι. Τώρα, αυτή η εντολή την οποία γράψαμε είναι ακριβώς το ίδιο με το να έγραφα β.χ ίσον με το α.χ, και το β.ψ είναι ίσο με το α.ψ. Έτσι μπορούμε με τη μία να κάνουμε μία αντιγραφή ενός στιγμιοτύπου της δομής. Δεύτερο κομμάτι τώρα πάρα πολύ σημαντικό είναι δομές και πίνακες. Δηλαδή, είπαμε ότι η δομή είναι ένας τύπος δεδομένων και μπορεί να περιέχει μέλη της ως πίνακες. Επίσης όμως μπορούμε να κάνουμε και το ανάποδο, δηλαδή να ορίσουμε ένα πίνακα του οποίου τα στοιχεία θα είναι στιγμιότυπα μιας δομής. Το προηγούμενο το είδαμε προηγουμένως, όταν όρισα ένα struct επαφή, πήγα και είπα ότι περιέχει έναν πίνακα που είναι το όνομα, ένα δεύτερο πίνακα που είναι το επώνυμο. Εδώ όμως τώρα, όταν εσύ έχεις επαφές, να πάω να φτιάξεις ένα πρόγραμμα με τις επαφές, προφανώς δεν θα έχεις μία επαφή, θα έχεις πολλές επαφές, έτσι μπορώ να δηλώσω έναν πίνακα από struct άτομα. Τώρα, πώς δηλώνουμε ένα πίνακα κεραίων? Αντί να έχω έναν int πίνακας 10, τώρα έχω ένα struct άτομο. Δηλαδή, το struct άτομο πρέπει να το βλέπεις όλο μαζί σαν μια οντότητα, η οποία οντότητα είναι ο τύπος δεδομένων των οποίων εμείς έχουμε ορίσει. Έτσι, πηγαίνω και δηλώνω έναν πίνακα από 10 άτομα. Συνεχίσαμε. Πάρα πολύ σημαντικό όμως η εικόνα της μνήμης για άλλη μια φορά. Τώρα, στη μνήμη τώρα ο πίνακας έχει τη συγκεκριμένη δομή την οποία είχαμε συζητήσει για τους πίνακες, δηλαδή εδώ είναι το πιν του 0, φαντάσου ότι ήταν ακέραια αυτή, αυτό είναι το πιν του 1, ό,τι είχαμε πει για τους ακεραίους, ακριβώς το ίδιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι το τελευταίο στοιχείο του πίνακα, το οποίο είναι, αφού είπα ότι ο πίνακας έχει 10 στοιχεία, θα είναι το πιν του 9. Ωραία, τώρα δεν είναι ακέραια λοιπόν, αλλά είναι struct άτομα. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι ένα άτομο. Άρα, αυτό με τη σειρά του αποτελείται από τα 4 πράγματα τα οποία είπα προηγουμένως ότι έχει το άτομο: το όνομα, το επώνυμο, την ηλικία και το μισθό. Ομοίως και αυτό έχει τα 4 κολοκύθια, αυτό έχει τα 4 κολοκύθια. Αλλά με αυτήν εδώ τη μορφή τώρα καταλαβαίνεις το εξής, ότι στο πιν του 1, για παράδειγμα, έχουμε το όνομα, το οποίο είναι ένα string, δηλαδή έχει 30 χαρακτήρες, αυτό επίσης είναι το επώνυμο, το οποίο έχει και αυτό 30 χαρακτήρες. Επίσης έχουμε και την ηλικία εδώ πέρα, η οποία ηλικία είπαμε ότι είναι μια ακέραια μεταβλητή. Και τώρα πώς θα έχω πρόσβαση στο συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό του δεύτερου ατόμου, έτσι, το πιν του 0 είναι το πρώτο άτομο, το πιν του 1 είναι το δεύτερο άτομο. Εδώ πέρα με το σχήμα φαίνεται πάρα πολύ καλά, θέλω να πιστεύω. Δηλαδή, πιν του 1 είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το στιγμιότυπο της δομής, οπότε εδώ κοπανάμε την τελεία, τελεία ηλικία και έχουμε πλέον μια ακέραια μεταβλητή στα χέρια μας, η οποία είναι η ηλικία του ατόμου και το χρησιμοποιούμε σαν την ακέραια μεταβλητή που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά. Εντάξει, τώρα, προσοχή. Οπότε το πίνακα του 3 θα με πηγαίνει κατευθείαν στο αντίστοιχο μέλος του πίνακα, δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι το πιν του 3. Συνεπώς, αμέσως μετά έχω πρόσβαση στα μέλη της δομής που είναι το όνομα, το επώνυμο και η ηλικία και ο μισθός. Από εκεί και μετά η διαχείριση είναι όπως την έχεις μάθει. Δηλαδή το όνομα είναι μια συμβολοσυρά. Άρα είναι ένας πίνακας χαρακτήρων. Άρα μπορώ να πάω στον πίνακα χαρακτήρων και να κάνω ό,τι έχω μάθει σχετικά με τον πίνακα χαρακτήρων. Ο πέμπτος χαρακτήρας δηλαδή, πηγαίνω και τον καρφώνω να είναι ίσως με το σε. Εντάξει, αυτή είναι η διαχείριση την οποία κάνουμε λοιπόν όταν έχουμε ένα πίνακα που μέλη του έχει στιγμιότυπα μίας δομής. Συνεχίσαμε. Και τώρα είδαμε στο προηγούμενο μάθημα βέβαια ότι η διαχείριση των πινάκων επιθυμούμε περισσότερο να είναι δυναμική. Οπότε πάμε τώρα να φτιάξουμε δυναμική δέσμευση μνήμης για έναν πίνακα από στιγμιότυπα μιας δομής. Το struct άτομο είπαμε ότι το δηλώνουμε πριν τη main, είναι απλά το πρότυπο, τίποτα παραπάνω. Και τώρα πάω να στήσω εγώ ένα πινακάκι με δυναμική δέσμευση της μνήμης. Τι λέγαμε όταν κάναμε έναν πίνακα κεραίων? Int star πίνακας πήγαμε και βάλαμε. Ωραία, τώρα αντί για int έχουμε τον τύπο δεδομένων, ο οποίος είναι το struct άτομο. Άρα λοιπόν, struct άτομο αστέρι, εντάξει, προσοχή, και δηλώνω έναν πίνακα. Και αμέσως μετά ότι μάθαμε με τα malloc, δηλαδή πίνακα ίσον, malloc, προσοχή. Λέγαμε size of int, τώρα size of struct άτομο. Το οποίο size of τώρα τι κάνει, πάει και μετράει ακριβώς πόσα bytes θέλει ένα μέλος της δομής struct άτομο. Επί 10, γιατί είπα να φτιάξω ένα πίνακα με 10 στοιχεία, και μετά ο έλεγχος τον οποίο είπαμε, έτσι, αμέσως μόλις κάνουμε malloc, πάντα βάζουμε έναν έλεγχο, if πίνακα ισονάλ, ισοδύναμα, if not πίνακας, όπως λέγαμε. Αμέσως μετά μπορώ να έχω τη χρησιμοποίηση των στοιχείων πίνακα του 0, δηλαδή τα στιγμιότυπα της δομής, πίνακα του 1 κτλ. Έως και το πίνακα του 9, και στο τέλος βέβαια δεν ξεχνάω να κάνω το free. Οπότε αυτό σε συνδυασμό με το προηγούμενο μάθημα, πλέον έχω και μια δυναμική δομή για πίνακα, όπου σε έναν πίνακα μπορώ να πηγαίνω και να αποθηκεύω όσα στιγμιότυπα μιας δομής θέλω με δυναμικό κιόλας τρόπο. Πάμε να το δούμε τώρα σε ένα παραδειγματάκι. Μετακολουθίζουμε, εκτελούμε και μελετάμε το πρόγραμμα struct_array.c, το οποίο ζητά από το χρήστη να εισάγει το πλήθος των επαφών του, δεσμεύει δυναμικά έναν πίνακα από επαφές, ζητά από το χρήστη να εισάγει τις επαφές του και τα αποθηκεύει στον πίνακα επαφών και τυπώνει τις επαφές, απελευθερώνει τη μνήμη. Μήπως αυτό σου θυμίζει πραγματικά προγράμματα? Μήπως έφτασε το πλήρωμα? Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να το δούμε σαν πρότυπο κιόλας. Δηλαδή αυτός ο κώδικας θα είναι πάρα πολύ συχνός. Έχουμε και λέμε struct_array.c, πολύ ωραία. Το estdio μου για την είσοδο-έξοδο, πριν τεύσει κανένα που θα έχω. Estdlib για τη malloc μου. Και αμέσως μετά έχει define string size, γιατί εδώ την επαφή την έχω βάλει. Θα κρατάω το όνομα τεπώνυμο του ανθρώπου και επίσης θα κρατάω και το τηλέφωνό του, που το τηλέφωνό του το βάζω σε μια σύμβολο σειρά επίσης με 100 χαρακτήρες. Φαντάσου βέβαια ότι αυτό τώρα μπορείς να το κάνεις καταβούληση στο πρόγραμμά σου, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε στη main μας. Struct επαφή αστέρι πίνακας, πάω για δυναμική δέσμευση μνήμης και δες εδώ ότι έχω κάνει στατική δέσμευση μνήμης στις συμβολοσυρές που περιέχονται στη δομή, δυναμική δέσμευση μνήμης στον πίνακα ο οποίος περιέχει τα μέλη της δομής. Πιο ακέραιες μεταβλητές θα δούμε τι θέλουμε. Πάμε αμέσως μετά. Εισαγωγή της διάστασης του πίνακα. Λέω στο χρήστη, δώσε πόσες επαφές θέλεις να αποθηκεύσεις. Πληκτρολογεί αυτό στο πλήθος των επαφών. Malloc αμέσως μετά. Malloc, size of struct επαφή. Όσα bytes πιάνει μια εγγραφή δηλαδή. Επιτονεί το πλήθος των εγγραφών που θέλω να χρησιμοποιήσω. Ο έλεγχος, αν τα κατάφερε Malloc να δεσμεύσει την μνήμη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το FFLASSSTDIN, κράτα το, εντάξει, γιατί αν δεν το βάλεις υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν θες παίξε λίγο να το δεις, θα δούμε τι χρειάζεται αναλυτικά σε επόμενο μάθημα δυστυχώς. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα αυτή τη στιγμή με αυτό. Και αμέσως μετά, οπότε ξέχασε το ας πούμε, σαν να μην υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει. Και αμέσως μετά, for ison 0 ή μικρότερο του νέα ISIN, δηλαδή για κάθε επαφή την οποία τώρα θέλω να χρησιμοποιήσω, λέω δώσω το όνομα τεπώνυμο του ατόμου και κάνω αμέσως μετά
την Getes, όπως είπαμε, για να διαβάσουμε μια συμβολοσυρά, και πηγαίνω και το αποθηκεύω πού? Στο πίνακα του I, δηλαδή στο τρέχον άτομο, τελεία name. Στο ονοματεπώνυμο λοιπόν του τρέχοντος ατόμου που διαχειρίζουμε αυτή τη στιγμή. Printf, δώσε το τηλέφωνο του ατόμου, και αμέσως μετά πάω και κάνω Getes γιατί το αποθήκευσε σαν string. Πάλι, στο πίνακα του I, δηλαδή στο χώρο αποθήκευσης του αιωστού ατόμου, τελεία phone για να αποθηκεύσω το τηλέφωνο του. Και αμέσως μετά η διαχείριση είναι πάρα πολύ εύκολη. Printf, τις επαφές μου, και αμέσως τώρα πηγαίνω και κάνω μία εκτύπωση για κάθε ένα από τα άτομα τα οποία έχω διαβάσει πια. Έχει μορφοποιημένη εκτύπωση εδώ πέρα, οπότε τυπώνει επί της 100 D τον αύξοντα αριθμό του ατόμου, και αμέσως μετά επί της 100 S και μέσα σε παρένθεση επί της 100 S, και τυπώνει πρώτα το όνομα και μετά το φόνο. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ μπορούμε να σολάρουμε πάλι με τις εκτυπώσεις για να έχει μια ωραία εκτύπωση. Αποδέσμευση της μνήμης, πάμε να παίξουμε λιγάκι, να το δούμε στην πράξη το πρόγραμμά μας, διότι εδώ έχουμε πια διαχείριση εγγραφών. Τρεις επαφές. Πρώτο άτομο είναι ο Ανδρέας Ανδρέου. Εντάξει, έχω βάλει να αποθηκεύεται όλο το ονοματεπώνυμο τώρα σε ένα string. Να του δώσουμε και ένα τηλέφωνο. Αυτός είναι του έως φόρου. Εντάξει. Αυτά. Πάμε στο δεύτερο άτομο. Είναι ο Γεώργιος Γεωργίου. Και το τηλέφωνο του είναι, αυτός είναι του υψίστου. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Μετά έχουμε τον Μιχαήλ. Είναι από την Κύπρο οι συνάδελφοι. Και το τηλέφωνο του είναι αυτό. Εντάξει. Πολύ ωραία. Κοίτα τώρα να δεις. Εδώ τώρα έχω βάλει τις επαφές μου. Αυτό το FFLASSDIN θα καταλάβεις σε επόμενο μάθημα τι χρειάζεται. Χρειάζεται δυστυχώς. Εντάξει. Και αμέσως μετά βλέπεις εδώ πέρα τον τηλεφωνικό μου κατάλογο. Επαφές. Και αυτό το οποίο βλέπεις είναι ότι έβαλα και την ωραία αύξουσα αρρύθμιση, και αμέσως μετά το ονοματεπώνυμο, και μέσα σε μια παρένθεση πήγα και έβαλα τα τηλέφωνα των ατόμων. Συνεννοηθήκαμε. Άρα λοιπόν τώρα θα μου πεις βέβαια ότι αν πατήσω το χ χάνονται οι εγγραφές, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα σε επόμενο μάθημα πάλι να αποθηκεύουμε και τις εγγραφές μας και σε αρχείο. Καταλαβες. Άρα λοιπόν μετά είμαστε έτοιμοι πραγματικά να σολάρουμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι του μαθήματος, δομές και πίνακες, έτσι. Αυτό το κομμάτι σας παρακαλώ να το αποδομήσει σε βαθμό κακουργήματος. Θα το χρειαστούμε πάρα πολύ.